Τι λέει, τι κάνετε. Λοιπόν, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αυτό το βίντεο θα αφορά κυρίως το κομμάτι με τα sellout και είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ, κάποια πράγματα βασικά που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε, ε, όσον αφορά το παρελθόν αυτής της ενότητα ενότητας ξέρω, στο κανάλι, το παρόν αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα και το μέλλον για κάποια μελλοντική ιδέα που είχα στο μυαλό μου. Τώρα, πριν ξεκινήσω και μιλάω για τα sellout συγκεκριμένα, να πω λίγο στα γρήγορα και περιληπτικά Κάποια πράγματα που θέλω να πω όσον αφορά εμένα ε, και το κανάλι και γενικά τα βίντεο, όλο αυτό σαν σύνολο και τι έχω να κάνω στο μέλλον, τι έχω σκοπό να κάνω στο μέλλον. Και το αναφέρω τώρα αυτό εδώ πέρα γιατί αρχίζω και λαμβάνω συχνά πυκνά ερωτήσεις ε, που λένε «Στέλιο τι παίζει τώρα, τι θα γίνει μετά» γιατί έχω αναφέρει από εδώ και από εκεί ορισμένα πράγματα όσον αφορά στρατό, οπότε στα γρήγορα. Και λέω στα γρήγορα γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα κάτι και δεν έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου για να το αναλύσω περισσότερο. Όταν γίνει αυτό θα το μάθετε. Αλλά στα γρήγορα να ξέρετε ότι ε, τώρα από τη μία λόγω εξεταστική δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα. Οκ. Okay. Αλλά το άλλο κομμάτι είναι ότι έχω στο μυαλό μου ότι λογικά από Φεβρουάριο θα μπω Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία που προετοιμάζω και σκέφτομαι το πώ θέλω να προχωρήσω. Γιατί σαν μια πρώτη σκέψη θέλω σίγουρα να προετοιμάσω υλικό, να, έχουν, να υπάρχουν πράγματα να ανεβαίνουν όσο θα λείπω ακόμα και αν είναι ξέρω εγώ, ένα βίντεο το μήνα στη χειρότερη περίπτωση. Ε, και από εκεί και πέρα να δω πώ θα κινηθώ στο θέμα, αν θα κάνω live ανάμεσα, ε, με τα κοινωνικά δίκτυα πώ θα πάω. Λογικά αυτό θα είναι πιο εύκολο να ε, ανταξέλθω. Και ναι, γενικά θέλω να πλάνω στο μυαλό μου, αυτό κάθομαι και σκέφτομαι τι θα γίνει μετά. Θα το δούμε. Οπότε γενικά να έχετε αυτό στο μυαλό σα. Όταν έχω κάτι πιο οριστικό στο μυαλό μου, θα το αναλύσουμε περισσότερο ίσω σε άλλο βίντεο. Τώρα, επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτού του βίντεο. Sell out μια ενότητα η οποία ξεκίνησε από το πουθενά. Θα εξηγήσω περισσότερα σε λίγο, αν και τα έχω πει από εδώ και από εκεί, ίσω σε live, ίσω σε post κτλ. Ε, μια ενότητα που πραγματικά ξεκίνησε από το πουθενά και για πλάκα. Σίγουρα δεν αρέσουν σε όλου όλα. Έτσι, είναι μια ενότητα η οποία θεωρώ ότι αρέσει σε αρκετού. Ε, δεν θέλω να πω στου περισσότερου γιατί δεν ξέρω ακριβώ, αλλά σίγουρα σε πάρα πολλού. Τουλάχιστον αυτό μου έχετε δείξει. Σίγουρα δεν αρέσει σε όλου επίση. Δεν είναι όλα για όλου όπω είπα πιο πριν. Ε, αλλά γενικά, δεν είμαι άνθρωπο πλέον ο οποίο μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα. Δεν μπορεί να ασχολείται μόνο ένα πράγμα στο κανάλι. Έτσι, για πολλού λόγου, αυτό μπορεί να θεωρηθεί, ξέρω εγώ, κακό από τη μία. Άμα δεν ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα στο YouTube, ε, ε, ειδικά πλέον έτσι όπω λειτουργεί, ε, σε ρίχνει αυτό αρκετά. Ε, αλλά δυστυχώ έτσι είμαι. Οπότε, τι να κάνουμε. <laughs> δεν πειράζει. Το προσπερνάμε αυτό. Τώρα, όπω είπα πριν, ξεκίνησα από το πουθενά αυτό. Το κομμάτι με τα sell out. Ερχόμαστε λοιπόν στο παρελθόν. Ε, την έχω ξαναπεί πάνω κάτω από την ιστορία, ε, αλλά επειδή μπορεί να είναι όπω είπα, σπαστή, ίσω σε live, ίσω σε βίντεο, να την πω και τώρα. Μου είχε έρθει ένα email, ε, νομίζω ότι ήταν το πρώτο βίντεο και η πρώτη επαφή, ξέρω εγώ, ήταν CN direct. Και μου είχε έρθει ένα άκυρο email και μου έλεγε, ξέρω εγώ, να, γίνουμε, να γίνει αυτή η συνεργασία, να μου στείλουν πράγματα. Και όταν είχα το αυτό το email, έλεγα, Πώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κομμάτι. Ταυτόχρονα έλεγα, όχι θα με ενοχλούσει να ασχοληθώ, αλλά δεν έχω καμία επαφή, δεν έχω ξανακάνει κάτι αντίστοιχο, θα του αρέσει, τι θα κάνω. Και θυμάμαι τότε ότι μίλαγα με τον Γιάννη, Legit Gaming GR. Νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να λέω και τα ονόματα στο YouTube, γιατί κάποιοι λένε, Ποιο Γιάννη εννοεί. Ε, αλλά εγώ έτσι συνηθίζω να του λέω. <laughs> δηλαδή, άσχετο, παρένθεση. Έτσι συνηθίζω να λέω, να φωνάζω κάποιο όταν αρχίζω και του μαθαίνω μετά με το μικρό του, ξέρω εγώ. Ε, δεν μου μπορώ να πω, Ε, πουσε. legit. Ή το Jack Lock, δεν μπορώ να το πω, ξέρω εγώ, πουσε θα του πω, έλα ρε Μαρία. Δεν ξέρω. Ε, το συνηθίζω να το κάνω αυτό και κάποιο του παρα... τους παραξενεύει. Συγγνώμη. <laughs> τέλο πάντων. <laughs> Μίλαγα τέλο πάντων με τον Γιάννη και έλεγα πω, πω, τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ, πώ να. Από τη μία το σκέφτομαι, αλλά πώ να το κάνω. Και ήρθε η ιδέα με την κουβέντα και λέω, ξέρει τι, γιατί δεν το δοκιμάζω και να το κάνω σε φάση να βγάλει γέλιο. Για να κράξω που λέει ο λόγο στην τελική. Να σχολιάσω. Πέσω, έστω ότι είναι σάπιοι, μπορεί να βγει κάτι κακό. κάτι καλό αντίστοιχα. Και εν τέλει εξελίχθηκε σε κάτι πολύ αστείο. Και ήταν τελείω από το πουθενά. Γιατί δεν είχα, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνει όλη αυτή η ε, χαζομάρα, ξέρω εγώ, με το πρώτο βίντεο με τη CN Direct. Ούτε θα εξελιχθεί έτσι, ούτε θα είναι τόσο σάπιοι. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ αστείο. Στι ιστορίε των Sellout, ξέρω εγώ, που ήταν τότε η αρχή. Και μετά αυτό το βίντεο πήρε τα πάνω του και το είδαν κι άλλα. Κινέζο site, Banggood Gearbest. Και μετά άλλα. Μετά έκανα κι άλλο βίντεο. Και μετά το είδαν κι αυτά τα βίντεο τα είδαν άλλα. Κινέζο site. Και έτσι έγινε μια λυσίδα και έτσι ξεκίνησαν ε, τα sell out. Από το πουθενά και τελείωσε την πλάκα. Ε, το οποίο είναι πολύ αστείωμα το καλό σκεφτείτε. Αυτό είναι το origin λοιπόν των sell Έτσι ξεκινήσανε. Κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας αυτό. Και πάμε τώρα στο σήμερα, στο παρόν. Στο παρόν αυτό που με ρωτάνε οι περισσότεροι είναι στέλιο πότε ξανά αστεία ιστορία με sell Πότε sell out με ιστορία. Πότε sell out με κάτι αστείο. Πότε sell out με το ένα. Πότε sell με το άλλο. Αλλά κυρίω είναι το πότε σε με κάτι αστείο. Πότε σε με αστεία ιστορία, με ιστορία γενικά. Και θα απαντήσω ότι δεν είναι κάτι το οποίο ε, μπορώ να ελέγξω εγώ. Έτσι, δεν μπορώ να το ελέγξω μόνο εγώ αυτό. Τι εννοώ. Είναι καταρχά το οποίο είναι να τύχει κάποιε φορέ. Π.χ. τώρα αυτή τη στιγμή περιμένω ένα πακέτο το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει απαραίτητα αστεία ιστορία, δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί. σω το βίντεο από μόνο του να γίνει αστείο, λόγω αυτού που περιμένω να έρθει, αλλά ποιο ξέρει πώ θα εξελιχθεί. Τώρα, από εκεί πέρα όμω, είναι το να μου έρθει και κάποιο και να με προσεγγίσει και να μου πει: ξέρω, εγώ θα σου στείλουμε. Και ίσω βγει από εκεί η ιστορία. Άμα μιλάμε για κάποιο άκυρο site. Αν μιλήσω τώρα για αυτά που έχω κάποια επαφή, π.χ. Banggood, να μιλήσουμε για τον Banggood. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω καν σκοπό να κάνω επόμενο βίντεο προ το παρόν. Και γιατί. Ναι, μεν δεν είχα ποτέ θέμα τρελή συνεννόηση. Ε, ψέματα. Αν το πάνω δεν είχα ποτέ τρελό θέμα συνεννόηση. Δηλαδή, σε γενικότερε γραμμέ, με όσε είχα μιλήσει, με όσε, δεν ξέρω. Έχω μιλήσει με κανέναν άντρα από τον Παγκούτ, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Έχω αλλάξει και τόσα άτομα. Δεν... Δηλαδή, Συγγνώμη, έχω ξεχάσει. Αλλά ναι, σε γενικότερε γραμμέ, δεν είχα ποτέ κάποιο σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τη συνεννόηση. Γενικά, ήταν, σε γενικότερε γραμμέ, άντε με ελάχιστε εξαιρέσει, δεν είχα πρόβλημα. Οπότε γενικά έχει εξελιχθεί σε μια οκ okay συνεργασία. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μου είπε αυτή που συνεργάζομαι, είναι ότι δεν μπορώ να σου πω επόμενο budget για βίντεο γιατί δεν έχεις πωλήσει. Ε, άμα έχεις πωλήσει, θα, σου, θα μιλήσουμε για επόμενο βίντεο. Για να έχεις πωλήσει, αυτό που προτείνω μου λέει είναι να αποστάρεις κουπόνια, να κοινοποιήσεις κουπόνια για να κάνουν αγορές από σένα αυτοί που σε βλέπουν και να έχεις πωλήσει, οπότε να προχωρήσουμε και εμείς να κάνουμε βίντεο. Το θέμα είναι ότι εγώ, ε, από τη μία με το θέμα με τα κουπόνια, δεν έχω ασχοληθεί τόσο και δεν έχω ασχοληθεί το ένα κομμάτι είναι το ότι βαριέμαι γιατί είναι, δεν είναι ότι απλά κάνω copy-paste, είναι ότι πρέπει να κάνω copy, να, κάνω, ε, να βάλω τον κωδικό, να τον μετατρέψω, να πάω εκεί πέρα, να βγάλω το κείμενο, να... Θέλει μια μικρή οργάνωση που δεν έχω καθίσει να την κάνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ε, από, από, τη μία λοιπόν είναι τόσο ότι βαριέμαι να ασχοληθώ. Από την άλλη είναι ότι δεν ασχολούμαι μόνο με αυτό το κομμάτι στα, στα βίντεο που κάνω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλατε εσεί να κάτσω να επενδύσω στο θέμα κουπόνια για να πείτε Α, για να δούμε τι κουπόνια ανέβασε ω τέλειο. Ε, αυτό είναι κάτι όμως που θα μου το πείτε εσείς αν σας ενδιαφέρει, ίσως κάποια στιγμή αν σας ενδιαφέρει να κάτσω να ασχοληθώ. Και επίσης, πέρα από αυτό, είναι ότι αν αφήσουμε τα κουπόνια απ' έξω δεν πρόκειται να κάτσω εγώ ποτέ να πω «Παιδιά, άμα δεν κάτσετε να κάνετε αγορές, εγώ δεν πρόκειται να ξανανεβάσω με Banggood». Ή να κάτσω να εκβιάσω, ξέρω εγώ. Ε, καθίστε, αγοράστε γιατί χανόμαστε. Αγοράστε γιατί χάνουμε τα sell-out. Να αρχίσω να κάνω τον όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ε, οπότε είναι αυτή η κατάσταση τώρα με τον Banggood και το έχω αφήσει λίγο στο φλου. Ε, δεν έχω πει τι θα κάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω. σω κάποια στιγμή απλά να προστάρω κουπόνια. Αλλά όπω είπα, για να το κάνω αυτό, για να δω τι θα λειτουργήσει, ίσω θα πρέπει να έχω feedback από εσά αν σα ενδιαφέρει. Οπότε α πούμε με τον Banggood είναι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε καινούργιο βίντεο αν δεν γίνει αυτό. Και ταυτόχρονα ίσω σε μελλοντική ιστορία. Με τον Gearbest απ' την άλλη. Που, καλά, αυτή και είναι τι έχει γίνει, Γιατί στο παρελθόν υπήρχε μια συνεργασία που να ξέρα τότε που του έλεγα και σοβαρού. Μου ρίξαν κατάρα, πνίγω. Πεθαίνω. Λοιπόν, με τον κύριο όπω έλεγα, Ναι, μεν υπήρχε μια συνεργασία πιο παλιά, αλλά στην πορεία, ό,τι να είναι. Και φανταστείτε ότι υπήρχε συνεργασία όταν υπήρχε ο Ιβάν ακόμα. Πού, να το ξέρα, έτσι. Στην πορεία τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή τώρα, ε, τον είναι ό,τι χειρότερο από θέμα συνεργασία. Γιατί ε, Μίλησα με τον Σωτήρη τη Προάλλε, Unboxing Specialist, και τον ρώτησα κιόλα ε, αν θέλει να, να το πω αυτό που είπε σε βίντεο, αν τον ενοχλεί ή όχι. Ε, Μίλησα με τον Σωτήρη, τέλο πάντων και τον ρώτησα επίτηδε για να δωρε παιδί μου, γιατί φανταζόμουν ότι αυτό θα έχει κάποιον, με κάποιο συγκεκριμένο άτομο να μιλάει, να επικοινωνεί για να κανονίζει τις, ε, ε, τα πακέτα. Και τον ρώτησα εσύ με ποιο τρόπο μιλά, κτλ. ή αν ξέρει γενικά τι παίζει, και μου κάνει γενικά είναι αν θα σε προσεγγίσουν, αν είσαι τυχερό, για να μπορέσει να έχει συνεργασία. Αλλιώ μετά κάνει την αίτηση, κάνεις μια αίτηση και άγιο ο Θεό, και μετά έχει και μια αυτοματοποιημένη φόρμα που ποτέ δεν πρόκειται να σε διαλέξουν να σου στείλουν δείγματα. Ε, οπότε μετά από εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχει κάποιον να μιλά, όπω ο Σωτήρη, είναι τόσο καραγκιόζοντε και γύφτι που μπορεί παρά τι πωλήσει που μπορεί να έχει κάποιο, όπω ο Σωτήρης, να του λέξω εγώ, δεν θέλω όλα αυτά, δεν θέλω να μου στείλετε άλλα τέτοια. Εντάξει, και του στέλνουν. Και θα του στέλνουν πράγματα. Ε, να του Όχι, δεν θέλω άλλα τέτοια, ε, εντάξει, και να του στέλνουν. Όχι, ε, δεν θέλω, ε, εντάξει, θα του στέλνουν. Ε, είναι ζώα. Ε, εντάξει, είναι ζώα. Οπότε δεν έχω σκοπό να επενδύσω χρόνο πάνω σε μια τέτοια εταιρεία και σε πάνω σε αυτά τα ζώα. Ε, είναι πολύ απλό. Ε, οπότε, όταν ακυρώνεται τον Gearbest, όταν προσωρινά ακυρώνεται τον Banggood, και λέω προσωρινά γιατί δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί. Αυτό είπαμε είναι κάτι που αφορά και εσά. Και δεν είναι κάτι, το οποίο, ε, κάτι με το οποίο θα βασικά θα σε εκβιάσω, π.χ. Αγοράστε, αλλιώ δεν έχει sell out. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Χίλιε φορέ λοιπόν να τα αφήσω αυτά στην άκρη, και άμα μου τύχει έχει κανένα email, να ανεβάσω και sell out με κάτι αστείο που ίσω τύχει. Ε, οπότε θα τα αφήνω αυτά στην άκρη και αφήνω και τον παραγωγό να τύχει να δουλέψει από μόνο του και να ασχοληθώ με κάτι όπω πούνε τώρα.gr με τον οποίο συνεννοούμε. Ε, παρά που κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ήμουν λίγο πιο μαγκωμένο ή πιο σοβαρό σε αυτά που παρουσίαζα. Αλλά να σα πω κάτι, παιδιά. Είναι, μιλάμε και για χορηγό που μπορεί με, να μην είχα μιλήσει, ρε παιδί μου, και να μην είχα συνεννοηθεί ότι θα εκθιάσω τα προϊόντα, γιατί δεν, είναι αυτός, δεν ήταν αυτό ο όρο τη συνεργασία. Αυτά που ήταν να, 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 πω, ρε παιδί μου, όσον αφορούσε τη συνεργασία μα ήταν. Αυτό είναι το site, αυτέ είναι οι λειτουργίε του. Τα προϊόντα που εκεί πέρα είναι κοινό προϊόντα. Οπότε και να τα βρίσκω και να τα πω κάτι δεν, έγινε, δεν τίθεται θέμα. Ε, Σω ήμουν λίγο πιο μαγκωμένο γιατί πρόκειται για χορηγό, οπότε ήθελα να τα πω όσο πιο αναλυτικά μπορούσα. Αλλά γενικά πήγε καλά το βίντεο. Και είδα ότι σα άρεσε. Και που έδειξα και πιο normal προϊόντα γιατί μπορεί να σα αφορούσαν. Από εκεί και πέρα τώρα, μπορεί να μην είναι πάντα έτσι. Μπορεί αυτή τη φορά στο επόμενο βίντεο, ξέρω εγώ, να πω στον ε, Νικόλα: στείλε μου προϊόντα εσύ από μόνο ό,τι θέλει για να τα ανοίξω και να είναι τελείω άγνωστα για μένα. Να είναι πιο ενδιαφέρον έτσι το βίντεο. Θα δούμε. Αλλά όπω και να έχει, γιατί να μην ασχοληθώ με κάτι το οποίο μπορώ να συνεννοηθώ λίγο περισσότερο. Και δυστυχώ να, να, μην έχει αστεία ιστορία π.χ. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να ελέγξω πάντα, όπω και να έχει. Οπότε αυτό είναι το τώρα. Αυτό συμβαίνει με, το, με τα sellout τώρα. Είναι το αν θα μου στείλουν και με τι εταιρείε που, συ, που συνεργαζόμουν, γύρω τη μακριά, ή που συνεργάζομαι τώρα, όπω τον Banggood, συμβαίνει αυτό. Οπότε να ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Για το μέλλον που έλεγα πριν, αυτό που είχα στο μυαλό μου σαν ιδέα είναι κάτι που έχει συζητηθεί κιόλα. Να δείξω σε βίντεο ε, αυτά που έχουν επιζήσει από σε loud παλιότερα. Για να γίνει βέβαια αυτό, θέλω σίγουρα τη βοήθει τη βοήθειά σα, γιατί άμα καθίσω από μόνο μου, είναι χάο. Είναι πλέον πολλά τα σε είναι πολλά τα πράγματα που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Και πέρα από το γεγονό ότι μπορεί κάποια να μην θυμάμαι καν αυτή τη στιγμή, αν τα έχω δώσει, αν έχουν χαλάσει κτλ. Οκ, okay, τουλάχιστον άμα κάνω ας πούμε, ένα post είτε στο YouTube είτε στο Facebook κτλ. Αν μου αφήσετε σχόλια τι θα θέλατε να δείτε, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αν έχω ένα μπούσουλα ότι α, θα διαλέξω από αυτά, οπότε θα καθίσω να θυμηθώ από αυτά τι έχει συμβεί, τι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι ακόμα σε μένα, αν το έχω δώσει, αν το έχω πετάξει. Θα είναι διαφορετικό από το να κάτσω από μόνο μα και να σκεφτώ ωραία, τι και τι θα δείξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άκρη. Χίλιε φορέ να κάνω ένα post από εδώ και από εκεί, να μαζέψω κάποια πράγματα, να κάνω ένα video, ίσω και δεύτερο, μετά να ξανακάνω post, να ξαναβγει video κτλ. Κάπω έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαν ιδέα εφικτό και θα μπορούσε να γίνει. Και από εκεί και πέρα θα μου πείτε εσεί πώ σα ακούγεται. Ε, γιατί μου το είχατε ζητήσει νομίζω και παλιότερα. Να μου πείτε, ξέρω εγώ, π.χ., παιδιά, τι θα θέλατε να δείτε. Γεια σου! Μηχανάκι, τι θα θέλατε να δείτε από αυτά που είναι τα παλιότερα σε loud. Αν τι έχει επιζήσει, Και να, μου, να δω μερικά σχόλια, ξέρω εγώ. Να διαλέξω τα top, αυτά που έχουν, ξέρω εγώ, τα περισσότερα like που θα κάνετε ε, ή θα είναι τα πρώτα σχόλια. Και να πω, ωραία, α δούμε από αυτά τι έχει μείνει. Και να τα ξαναδείξουμε και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Πάλι θα έχει αστεία ιστορία βέβαια. Ωραία, που στη Σέγιο δεν έχει αστεία ιστορία, άρα δεν είναι out. Ε, αλλά τι να κάνω, δεν είναι... Όπω είπα, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Α κάνουμε και κάτι διαφορετικό, βέβαια, αδελφέ. Δεν είναι όλα αστεία ιστορία με τον Ιβάν. Χαχαχά, γελάμε. Κούπον, please, κούπον. Ε, αυτά όσον αφορά τα sell out, παιδιά. Έτσι είχαν ξεκινήσει από το πουθενά. Και, οκ, okay, ξεκίνησαν επειδή με ένα συγκεκριμένο στυλ που δεν το, δεν, το έλεγξα εγώ. Εξελίχθηκαν σε αυτό που είναι τώρα. Και μπορεί, ρε παιδί μου, ε, ίσως να δείξω από εδώ και από εκεί κάτι πιο σοβαρό άμα συνεννούμε και με κάτι πιο σοβαρό ε, και συνεργάζομαι με κάτι πιο σοβαρό να το πω έτσι αλλά δεν, δεν, σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από την άποψη ότι να το, ε, πώς το, λέμε, μετασχηματίσω λίγο να κάνω αυτό που είπα, μια διαφορετική ιδέα να ανοίξω προϊόντα τα οποία δεν έχω παραγγείλει λίγο από μόνο μου και να δω κάτι τελείω άκυρο μέσα ε, και αυτό είναι το μέλλον. μέλλον. Αυτό είναι μια ιδέα για το μέλλον. Η οποία μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό πέφτει πάνω σε εσά όμω. Γενικά αυτό το βίντεο το έκανα για να πω κάποια πράγματα που θέλω να γνωρίζετε. Και επιπλέον να μου δώσετε feedback, να μου πείτε εσεί. Τι γνώμη σα όσον αφορά την ιδέα αυτή που είπα, ε, σχόλια πάνω σε αυτό που είπα για το τώρα, ε, γιατί αρκετού σα αφορά, γιατί αρκετοί με ρωτάτε, οπότε θέλω να δω σχόλια όσον αφορά αυτό. Και για το παρεθόν κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε αυτό. Τώρα το ξέρετε σίγουρα. Οπότε, παιδιά πάνω κάτω αυτά για τα sellout. Δεν θέλω το να το δείξω περισσότερο αυτό το βίντεο. Ήδη έχει πάει 16 λεπτά, ξέρω εγώ. Ε, οπότε ναι, αυτά. Να τα έχετε στο μυαλό σα. Κρατήστε τα. Και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον. Και να δούμε πού θα εξελιχθεί και πού θα πάει. Κανεί δεν ξέρει. Μπορεί αύριο να ξυπνήσω και να δω 5 email από <χει> Κινέζου, ξέρω εγώ. Ποιο ξέρει. Εγώ ήθελα να τα πω, να τα γνωρίζετε και να μου πείτε και εσεί τι απόψει σα. Αυτά. Δεν καθυστερώ άλλο. Αυτά από μένα. Ίσως τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, σε live άμα προλάβω αυτές τις μέρες. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να περνάτε καλά.